Παγώνουν προσωρινά οι διακοπέ ρεύματο για του ευάλωτου καταναλωτέ που δεν κατέβαλαν τη ρήτρα αναπροσαρμογή με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου τη Αθήνα. Η απόφαση ισχύει μέχρι τη συζήτηση τη συλλογική αγωγή κατά τη ρήτρα αναπροσαρμογή στι 6 Ιουλίου. Το δικαστήριο πιθανολόγησε με δικαστική βεβαιότητα ότι η ρήτρα αναπροσαρμογή είναι αντίθετη με του γενικού όρου των αλλαγών. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν θα κόβεται το ρεύμα σε οικονομικά ασθενεί οικιακού καταναλωτέ, σε καταναλωτέ 70 ετών και άνω που δεν διαμένουν με πρόσωπο κάτω των 70 ετών, καταναλωτέ με σοβαρά προβλήματα υγεία και καταναλωτέ σε απομακρυσμένε περιοχέ. Αν κάποιο δεν έχει υπαχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά πληρεί τι προποθέσει για αυτό, ε, προστατεύεται από τη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Γενόπ ΔΕΗ, Γιώργο Αδαμίδη, οι εντολέ αποκοπή ανέρχονται σε περίπου 1.200 την ημέρα, εκ των οποίων μόνο οι 500 στην από την πλευρά της ΔΕΗ που ζήτησε χθες και κέρδισε την αναβολή της δίκης έως τις 6 Ιουλίου έχει ζητήσει να υπάρξει πιλωτική δίκη για το θέμα από τον Άριο Πάγο. Είναι μια πρώτη μήκη, έστω και μερική για τους υπόλοιπου καταναλωτές. Επί το παρόντο δεν υπάρχει κάλυψη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιχειρεί να μειώσει τι τιμέ τη ηλεκτρική ενέργεια που φτάνουν στον καταναλωτή τον Ιούνιο με τι αυξημένε επιδοτήσει και τα αναδρομικά του ρεύματο και από τον Ιούλιο με τη φόρμουλα για φθηνό ρεύμα. Σύμφωνα με πληροφορίε, η επιδότηση για τι πρώτε 300 κιλοβατόρε για τον Ιούνιο θα είναι γύρω στα 50 ευρώ. Και για την επιπλέον κατανάλωση, η θα είναι 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ανεξαρτήτω ορίου κατανάλωση, όπω και τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με το δίκτυο τιμών ενέργεια για οικιακή χρήση, η λιανική τιμή ρεύματο στην Ελλάδα το Μάιο διαμορφώθηκε σε 77 λεπτά. Αισθητά μικρότερη από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έφτασε στα 25,74 λεπτά το ευρώ ανά κιλοβατόρα. Παρά το γεγονό πω οι τιμέ λιανική αυξήθηκαν το προηγούμενο μήνα κατά 13% σε σχέση με τον Απρίλιο.